μεταφερθεί απευθείας στο λογαριασμό τους. Ναι. Και εδώ να σημειώσω ότι σιγά σιγά το τμήμα δρομολογά διαδικασίες, ούτως ώστε αυτές οι επιστροφές να γίνονται πλέον ηλεκτρονικά και σιγά σιγά θα επικαιροποιούνται πλέον τα στοιχεία των φορολογουμένων με όλα τα προσωπικά τους δεδομένα και τα στην προκειμένη περίπτωση τα IBAN τους, για να μπορούν να επιστρέφονται αυτόματα είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας που ζούμε, καιρός ήταν να γίνεται και αυτή η διαδικασία σίγουρα, ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα. Βεβαίως, βεβαίως. Κάνουμε τα απαραίτητα για να και δρομολογούνται διαδικασίες ακριβώς για να προφτάσουμε την τεχνολογία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φαντάρου, για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με το προηγούμενο θέμα, να δούμε τι γίνεται και από πλευράς των εργοδοτικών οργανώσεων, οι οποίες έχουν καταθέσει την αντίθεσή τους για τα αιτήματα των εργαζομένων των συνδικαλιστών στην ΑΕΚ. Να καλωσορίσω στο στούντιο την κυρία Λένα Παναγιώτου, Διευθύντρια Εργασιακών Σχέσεων της ΟΕΦ. Καλωσορίσατε. Καλό μεσημέρι. Κύριος Εμίλιος Μιχαήλ, επίσης αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ. Καλωσορίσατε. Ευχαριστώ. Είμαι διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με τα σχόλια. Επειδή εξέδωσε μία ανακοίνωση το ΚΕΒΕ, θα αρχίσω από εσάς, κύριε Μιχαήλ. Μάλιστα. Είναι χθεσινή η ανακοίνωση και θέλω να μου πείτε τώρα, έχετε ασκήσει έντονη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο πορεύονται οι συντεχνίες στην ΑΕΚ. Και τι θέλετε εσείς τώρα αυτή τη στιγμή να γίνει από πλευράς του κράτους? Επειδή οι συντεχνίες προβάλλουν ένα επιχείρημα, ότι το κράτος ουσιαστικά παρανομεί. Υπάρχει μια απόφαση διοικητικού δικαστηρίου που υποδεικνύει ότι θα πρέπει να επιστραφούν αυτά τα χρήματα, αλλά δεν το πράττει. Το κράτος μπορεί να υπάρχει μια πρωτόδικη απόφαση δικαστηρίου, αλλά το κράτος έχει, όπως και κάθε εργοδότης,